μας, μεγάλωσε η παρέα και είναι και ευχάριστη παρέα. Δίπλα μου είναι ο Νίκος Κατανάκης, τα λέω καλά. Καλά, ευχαριστώ πολύ, καλησπέρα. Τι γίνεται? Όλα καλά, πάρα πολύ όμορφο εδώ και περνάτε καλά βλέπω. Ναι, αρκετά καλά. Και άμα έχουμε καλή παρέα, ακόμη καλύτερα. Από τα δεξιά είναι ο Νόντας Παπαρούσης, γνωστή φωνή του ραδιοφώνου. Και ακόμη πιο δίπλα ο Γρηγόρης Κόκκινος. Και θα πούμε στη συνέχεια από πού βγήκε το επίθετο Κόκκινος. Τι γίνεται? Στερεοφωνία. Τι κάνετε, πώς τα περνάτε? Τα παίρναμε μια χαρά. Τι να πω, δουλειά και χαρά. Νίκο, και... συνεχώς την κάμερα κοιτάζεις. Βλέπω. Α, θα κοιτάω κατ' εκεί. Όχι, σε εμάς θα κοιτάζεις, με εμάς μιλάς, δεν στην κάμερα. Φαίνεται, είναι καιρός να βγω στο, στο γελί, ε. Λοιπόν, εμείς πώς περνάμε, εμείς περνάμε μια χαρά, δουλεύουμε μέρα νύχτα, στείλουμε ένα καινούριο πράγμα. Να πούμε λίγο για τον κόσμο που δεν ξέρει τα παιδιά, ίσως ξέρει τα ονόματα. Αλλά... Ραδιοφωνική παραγωγή. Μπράβο. Και σίγουρα γνωρίζουν τις φωνές. Μπράβο. Ότι αν δεν τους βλέπουν και τους ακούνε, νομίζω πιο καλά θα τους καταλάβουν. Γιατί έχουν γράψει ιστορία στο ραδιόφωνο της. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε πλάνο προς την πισίνα και να μιλάμε απλά μας. Δείχνετε την πισίνα και εμείς μπορούμε να συνεχίσουμε να μιλάμε. Να πούμε λοιπόν ότι όση ώρα η Εύη θα αλλάζει μικρόφωνο, εμείς θα μιλήσουμε με, με τα παιδιά από εδώ. Νίκο, εσένα σε κρατάω για το τέλος, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Ήμασταν μαζί μέχρι προσφάτως και στον 103. Mm-hmm. Μετά μας εγκατέλειψες. Συμβαίνουν αυτά. Άνοιξες πανιά για αλλού, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ραδιόφωνο, σας έχουμε αγαπήσει, σας έχουμε γνωρίσει. Μας έχετε κρατήσει συντροφιά μέσα από το ραδιόφωνο και ξαφνικά ακολουθήσατε άλλη πορεία. Δηλαδή, ένας άνθρωπος, ένας δημοσιογράφος, ένας παρουσιαστής που ασχολείται με το ραδιόφωνο δεν μπορεί να ζήσει τελικά οικονομικά, να τα βγάλει πέρα μεγαλώνοντας. Τι γίνεται, Γρηγόρη, για πες μου. Μπορεί να ζήσει, απλά νομίζω ότι το ραδιόφωνο έχει μια τέτοια εξέλιξη πλέον όπου αναγκαστικά από ένα σημείο και έπειτα αναγκάζεσαι και... Όχι, με αυτό. Μ' αρέσει που έχουμε όλα τα χρώματα, τα μικρόφωνα και αλλάζουμε συνέχεια. Βλέπει, εντάξει. Κοντά σε παρακαλώ, για να το καταλάβουμε πρέπει να μιλάς. Αν δεν μιλάς δεν γίνεται. Νομίζω ότι το ραδιόφωνο ξεκινάει πρώτα απ' όλα από χόμπι, από μεράκι. Mm-hmm. Και από ένα σημείο και έπειτα ο καθένας επιλέγει το δρόμο του. Το ραδιόφωνο δεν πάει ποτέ να υπάρχει. Μπορεί αυτή τη στιγμή κάποιοι να μην κάνουν ραδιόφωνο, κάποια στιγμή να ξεκινήσουμε πάλι. Αλλά νομίζω ότι στα δεδομένα που είναι πλέον το ραδιόφωνο, κάποιοι μπορούν να ζήσουν εκεί. Ακούτε όμως ραδιόφωνο? Φυσικά. Το ραδιόφωνο είναι μέρος ζωής μας. Ωραία. Λοιπόν, από ό,τι έχω μάθει, μέχρι τώρα παίζατε ξένη μουσική. Έτσι, ακούτε καθόλου ελληνική? Πώς θα πάτε με την ελληνική μουσική? Καλή. Εγώ έχω. Βασικά ακούω ελάχιστο ελληνικό τραγούδι. Και ακούω περίεργα πράγματα. Δηλαδή, μου αρέσουν 5-10 ελληνικά τραγούδια και κολλάω σε αυτά, δηλαδή τα υποστηρίζω φανατικά. Αλλά γενικά δεν ακούω ελληνική, ελληνική αυτή. Αυτό το beat που υπάρχει τώρα και στην ελληνική και στην ξένη μουσική, πώς το βρίσκεται? Είναι μονότονο? Είναι μόδα και θα περάσει κάποια στιγμή. Αλλά είναι καλή μόδα. Καλή μόδα. Έπρεπε να υπάρχει ένα ποπάκι ελληνικό, γιατί να ακούμε ξένο πιτάκι συνεχώς. Ο πιο ομιλητικός πάντως είναι ο Νόντας, παρακολουθώ. Πάντα. Περιμένουν να τοποθετηθούν επί το θέμα τους και μετά. Είναι μια καλή μόδα, θα περάσει κάποια στιγμή, αλλά τώρα νομίζω ότι είναι στην κορυφή της, τέλος πάντων. Στην κορυφή. Ακόμη και τα ελληνάδικα παίζουν και αυτού του είδους τη μουσική. Όχι τα ελληνάδικα, Χριστίνα, εδώ τα ξένα κλαμπ παίζουν αυτά τα είδους. Δηλαδή, ακόμη και σε δίσκο να πας και σε κλαμπ, θα παίξει ευρωμητή, θα παίξει υλοποίηση, κραυγή κτλ. Όχι όλα, όχι όλα. Όχι απαραίτητα ότι έχουν και διαφορά βέβαια τα ελληνικά με τα ξένα. Πλέον το beat είναι σχεδόν το ίδιο. Το μόνο που αλλάζει είναι ουσιαστικά ο στίχος. Είναι πολύ πιο φιλικό προς τον Έλληνα ο ελληνικός στίχος, οπότε είναι το ίδιο πράγμα. Εγώ νομίζω ότι έχει να κάνει και με το ότι συνεχώς το ίδιο τέμπο επαναλαμβάνεται. Το κάνει πιο, πιο εύπεπτο, να το πω έτσι. Η αλήθεια είναι ότι ακούς ένα τραγούδι, ακούς το επόμενο, ακούς το μεθεπόμενο και είναι σαν να ακούς ακόμα το πρώτο. Δεν έχει καμία διαφορά. Ελάχιστα τραγούδια αλλάζουν. Αλλά το τέμπο είναι το ίδιο. Είναι παγκόσμιο το ίδιο τέμπο. Όποια χώρα και να πας, ακούς το ίδιο τέμπο με διαφορετικούς τύπους. Α, σημαίνει το ίδιο στο εξωτερικό δηλαδή. Πάντου. Λοιπόν, οπότε έμαθα είστε χρόνια στο ραδιόφωνο. Ναι, αλλά μην πούμε τα πόσα. Όχι, ναι, μην πούμε τα πόσα χρόνια. Το ραδιόφωνο, πότε ήταν, πότε ήταν η καλύτερη εποχή για το ραδιόφωνο? Παλιότερα, τότε που είχατε ξεκινήσει με τους πρώτους αυτοσχέδιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ή τώρα? Τώρα αυτό είναι κάτι πολύ σχετικό και πολύ υποκειμενικό βέβαια. Πιο κοντά στο μικρόφωνο για να ακούγεσαι καλύτερα. Τουλάχιστον εγώ νομίζω ότι η καλύτερη εποχή για το ραδιόφωνο ήταν όταν ξεκίνησαν τουλάχιστον μεγάλη σταθμή εκείνη την εποχή και μέχρι και 5-6 χρόνια αργότερα. Πριν μπει ακόμα στο επαγγελματικό ραδιόφωνο, το οποίο
σταματούσε να είναι χόμπι και άρχισε να γίνεται επάγγελμα, μέχρι τότε νομίζω ήταν καλά τα πράγματα. Είχες περισσότερες πρωτοβουλίες, είχες περισσότερη ελευθερία στο να παίξεις μουσική που ήθελες. Και ο κόσμος ανταποκρινόταν πιο πολύ τότε, δηλαδή πιο πολύ έπαιρναν τηλέφωνο, πιο πολύ επικοινωνούσαν. Ήταν άλλες εποχές. Νίκο, έχεις και εσύ άποψη. Έχουν αλλάξει εποχές, σύμφωνοι. Ξέρεις τι γίνεται. Εκείνα τα χρόνια υπήρχε μόνο το ραδιόφωνο, μία η ΕΝΕΤ, μία η ΕΡΤ και τίποτα παραπάνω, εντάξει. Τώρα υπάρχουν δορυφορικά προγράμματα, δορυφορικά ραδιόφωνα, ίντερνετ, χίλια πράγματα να κάνει κανείς, 70 ραδιόφωνα στην πάντα εδώ. Πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Τότε ήταν το ραδιόφωνο για όλη την οικογένεια. Αυτό που μου λέγατε πριν, το ραδιόφωνο σε σχέση με τα βίντεο κλιπ. Τι ρόλο έχουν παίξει τα βίντεο κλιπ που προβάλλονται μέσα από τη τηλεόραση σε σχέση με τα ραδιόφωνα. Θυμάμαι το 87, νομίζω ήταν το 87, όταν η Θεσσαλονίκη έβλεπε για πρώτη φορά τα δορυφορικά προγράμματα από το Δήμο. Όταν βγήκαν τότε τα κανάλια δορυφορικά, το ραδιόφωνο πέρασε μια μεγάλη κρίση διάστημα. Ξαφνικά βρέθηκαν όλοι στο ζάπινγκ. Θυμάμαι καλά, τα τηλέφωνα είχαν πέσει πάρα πολύ. Αλλά είχε περάσει το διάστημα εκείνο. Ξαναγύρισε το ραδιόφωνο και τώρα νομίζω πάλι περνάμε μια τέτοια κρίση μετά από πολλά χρόνια. Δηλαδή ένα άσχημο τραγούδι. Δεν είναι καλό. Γιατί υπάρχει και καλό, υπάρχει και άσχημο. Πιστεύω. Να κάνω λάθος, διορθώστε με. Μπορεί να περάσει τον κόσμο μέσα από ένα όμορφο βίντεο κλιπ. Φυσικά. Το βίντεο φτιάχνεται για να προωθήσει το τραγούδι. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Και εμένα προσωπικά το βλέπω ότι με επηρεάζει. Ένα καλό κλιπ. Το βλέπω διαφορετικά το κομμάτι. Μου επιτρέπεις να διαφωνώ. Απλά οπτικοποιήθηκε η μουσική και όταν οπτικοποιείται η μουσική, ουσιαστικά όταν το ίδιο τραγούδι το μεταφέρεις από το βίντεο κλιπ μετά στο ραδιόφωνο, στο μυαλό του εκάστοτε ακροατή ή ακροάτριας, έρχεται στο μυαλό το βίντεο κλιπ. Αν λοιπόν το βίντεο κλιπ προβάλλει ένα συγκεκριμένο lifestyle, έχει 10 top models, αν έχει κάποια πράγματα που αρέσουν και συνήθως αρέσουν, γι' αυτό και βγάζουν τα βίντεο κλιπ, εκεί πάβει πλέον να λειτουργεί μόνο η μουσική σαν μέτρο σύγκρισης, λειτουργούν και άλλα πράγματα. Έχει έρθει και... Το βίντεο κλιπ επηρέασε πάρα πολύ στην αρχή. Στην αρχή δηλαδή και κάποια τραγούδια τα οποία δεν άξιζαν τον κόπο, κάνανε επιτυχία εξαιτίας των βίντεο κλιπ. Νομίζω ότι σήμερα έχει οριμάσει πλέον η ιδέα και ένα τραγούδι το οποίο δεν είναι καλό, το καλό βέβαια σχετικό, δεν μπορεί να πουλήσει ούτε με ένα καλό βίντεο κλιπ, εκτός βέβαια αν η εταιρεία το έχει διαθέσει ένα τεράστιο μπάζετ και προβάλλεται συνεχώς. Πάντως πέρα από τα τραγούδια υπήρχε και μια άλλη σχέση με τους παρουσιαστές και με τους δημοσιογράφους. Υπήρχε ένας μύθος γύρω από το όνομα των ανθρώπων που κάνανε ραδιόφωνο και όταν κάνατε κι εσείς. Δηλαδή, μας έβλεπαν διαφορετικά. Τώρα έχει έρθει η απομυθοποίηση, έχω την αίσθηση. Όλοι είμαστε γνωστοί, μας βλέπουν ποιοι είμαστε, ποιοι δεν είμαστε. Δεν υπάρχει εκείνο το ποιος είναι αυτός με τη φοβερή φωνή που τον ακούς ξαφνικά και λες τι γίνεται. Τώρα καταλαβαίνεις τι κακό μας κάνεις που βγαίνουμε εδώ, Χριστίνα. Είναι ο Νίκος Κατανάγκης, να ξέρετε.